Κάτω από άκρα μυστικότητα εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες επί κριτικού εδάφους μια μεγάλη επιχείρηση ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Τα αποτελέσματα θεαματικά και το πλήγμα στο παρεμπόριο ηχηρό, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν ιδιαιτέρως μεγάλες ποσότητες ρούχων με πλαστά σήματα οίκων του εξωτερικού που ο Αθηναίος διακινητής θα προωθούσε σε κριτική υπηρετική Ελλάδα. Η Έλλη Κοκάλη είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει αποκλειστικές πληροφορίες από μια υπόθεση που φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες απασχολεί ιδιαιτέρως το ΣΔΟΕ κεντρικά και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως τα αποτελέσματα είναι πραγματικά θεαματικά. Έχουμε, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη πολύ σοβαρό πλήγμα στην παράνομη διακίνηση προϊόντων από μίμηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για είδη ένδυσης. Θυμόμαστε ότι έχουν γίνει επανειλημμένες επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα με τα πιο θεαματικά αποτελέσματα πανελληνίως να επικεντρώνονται στην Κρήτη. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο 24ωρο μία ακόμη έφοδο ειδικού κλιμακίου που ήρθε από την Αθήνα, αφού προηγουμένως είχε ξεσκονίσει τη δραστηριότητα ενός επιχειρηματία εκεί, ο οποίος φαινόταν ότι διακινεί πολύ μεγάλες ποσότητες προϊόντων από μίμησης. Βρέθηκαν και κάποια παραστατικά που έδειξαν ουσιαστικά στις διοκτικές αρχές που βρίσκεται η αποθήκη, η πηγή όλων αυτών των εμπορευμάτων που φαίνεται ότι διακινούσε και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έγινε λοιπόν η έφοδος στο χώρο που παρακολουθήσαμε στα πλάνα μας, στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε και πάλι η Κρήτη TV. Μας, έγινε ο αποθηκευτικός χώρος που χρησιμοποιούσε ο Αθηναίος διακινητής και έμπορος. Ακριβώς. Έγινε φύλο και φτερό. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τα προϊόντα ήταν τόσα ώστε συσκευάστηκαν στη διάρκεια αυτής της πολύ ωρής επιχείρησης σε τουλάχιστον 5 containers, στα οποία θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί προφανώς η άμεση καταστροφή τους, καθώς και στις προηγούμενες περιπτώσεις είχαμε αντίστοιχες κινήσεις από τις διοκτικές αρχές. Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Όπως είπαμε, ο χώρος αυτός θεωρητικά για τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Όμως κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές. Ο ιδιοκτήτης του χώρου δήλωσε στις αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μάλιστα του είχε βάλει και φέση. Δεν είχε πληρώσει πολύ καιρό τα ενίκια. Κανένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα σε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε από την έφοδο των αρχών. Και οι περίοικοι που καταφέραμε να μιλήσουμε μαζί του, Έλλη, τουλάχιστον off the record, στην περιοχή έξω από το Ηράκλειο, που ήταν ο συγκεκριμένος αποθηκευτικός χώρος, περιγράφουν μια άρτια οργανωμένη επιχείρηση του ειδικού κλιμακίου του ΣΔΟΕ που κράτησε για πάρα πολλές ώρες και ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει το ρεπορτάζ ότι δηλαδή τα πράγματα ουσιαστικά μεταφέρονταν με νταλίκες προκειμένου να αδειάσει ο χώρος αυτός. Δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες λένε, όπως είπες και εσύ, ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν. Αυτή είναι μία ακόμη μεγάλη υπόθεση που φαίνεται να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό. Η Κρήτη έχει βιώσει ανάλογες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο είχαμε επανειλημμένες επιχειρήσεις με αποθήκες και στην περιοχή της Χερσονήσου και προς το ίδιο σημείο που βρέθηκε και ο συγκεκριμένος αποθηκευτικός χώρος. Αν θυμάστε, είχαν κάνει τότε οι εκπρόσωποι του ΣΔΟΕ από την Αθήνα δηλώσεις και αναφέρθηκαν στις μεγαλύτερες ποσότητες που είχαν κατασχεθεί ποτέ. Τώρα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επιχείρησης για να δούμε σε σύγκριση για τι ποσότητες και τι πλήγμα μιλάμε.